Γιάννη, τι ακριβώς συμβαίνει με τις γλάρες? Από την Τετάρτη ξεκίνησαν να μας τηλεφωνούν ιδιώτες ότι βρίσκουν νεκρά πουλιά στην περιοχή της λιμνοδεξαμενής του Αγίου Αρτεμίου και κατά μήκος της κήτης του Χυμάρου Παρθένη. Δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο σήμερα ότι βρέθηκαν 9 γλάροι. Δεν βρέθηκαν 9 γλάροι, βρέθηκαν γύρω στους 40 γλάρους νεκροί. Τέσσερις ήρθαν στον κτηνίατρο κύριο Καρατζάνο, ο οποίος μας είπε ότι πρόκειται για δηλητηρίαση από φυτοφάρμακο. Άλλους τρεις έχουμε σε κατάψυξη ώστε να σταλούν την Τρίτη στην Αθήνα για λεπτομερέστερες εξετάσεις. Και από ό,τι είδαμε, κυκλοφόρησε ένα δελτίο τύπου του Δήμου που λέει ότι θα ψεκαστούν χήμαροι, λιμνάζοντα ύδατα για την καταπολέμηση της κνήπας. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι νόμιμο αυτό. Περιμένω από άλλα ζωοφιλικά σωματεία από την Αθήνα να μας στείλουν τη σχετική νομοθεσία. Κατά πόσον πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα και από ποιον πρέπει να γίνεται. Το δελτίο τύπου του Δήμου έγραφε ότι είναι εξειδικευμένο συνεργείο με ελεγμένα προϊόντα. Ας μας πούν λοιπόν ποιο είναι αυτό το συνεργείο, ποια είναι τα προϊόντα και αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Γιατί από τη στιγμή που μολύνονται κάποια νερά, ακόμα και αν είναι λιμνάζοντα, πεθαίνουν κάποια πουλιά που θα έπρεπε να ανησυχήσει το Δήμο και αντί να παίρνουν το φιλοζωικό σύλλογο οι δημότες, ήδη οι υπάλληλοι του Δήμου θα έπρεπε να ενημερώσουν το κτηνιατρίο, φαντάζομαι καταρχήν. Από τη στιγμή λοιπόν που μολύνονται αυτά τα ύδατα, υπάρχει περίπτωση να περάσουν και στα υπόγεια στρώματα από τα οποία υδροδοτείται η πόλη. Μπορεί βέβαια να μην είναι και τίποτα, απλώς να, οι γλάροι να έχουν δηλητηριαστεί από οποιοδήποτε άλλο φάρμακο, αλλά παρόλα αυτά κάποιος πρέπει να το εξετάσει. Κύριε Καρατζάνο, εσείς είδατε τους γλάρους. Τι διαπιστώσατε? Μου έφεραν πριν από τρεις μέρες ένας υπάλληλος από τις αποθήκες του Χαρά σε συνεννόηση με το φιλοζωικό σύλλογο, δύο γλάρους νεκρούς. Υπήρχαν και άλλοι από ό,τι μου ανέφεραν. Μετά από νεκροτομική εξέταση διαπιστώθηκε ότι κατά πάσα πιθανότητα ήταν δηλητηρίαση από κάποια φυτοφάρμακα, κάποιες χημικές ουσίες και το πιθανότερο όλων από νερό. Δεν είχαν στο στομάχι τους ποσότητες φαγητού που να δικαιολογούν τη δηλητηρίαση. Εξωτερικά τραύματα δεν υπήρξαν. Χτες μάλιστα βρέθηκαν και άλλοι γλάροι με παρόμοια συμπτώματα. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε τα νερά εκεί πέρα στην περιοχή είναι μολυσμένα? Δεν μπορούμε να το πούμε σίγουρα, αλλά αν δεν είναι τώρα θα είναι αργότερα. Αν συνεχιστεί η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων που τα δίνουν οι υπηρεσίες χωρίς την συμβουλή επιστήμονα, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα έρθουν και άλλα παρατράγουδα. Το πιο πιθανό είναι οι γλάροι να δηλητηρίαστηκαν από φυτοφάρμακα και κυρίως από το νερό που ήπιανε. Το θεωρώ πάνω από 90%. Η οριστική εξέταση μπορεί να γίνει μόνο μέσω του χημείου του κράτους, από καλλιέργεια οργάνων, ύπαρ, νεφρά κτλ. Και μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε σίγουρη. Πόσο επικίνδυνο είναι για τον άνθρωπο αυτό το γεγονός? Όπως είναι επικίνδυνο για τα ζώα, με την ίδια λογική, αλλά χρειάζεται να υπάρξει μια αθρηστική επίδραση των φυτοφαρμάκων είτε στον υδροφόρο ορίζοντα είτε στις καλλιέργειες, για να έχουμε αντίστοιχα προβλήματα.